Νίκο, πρώτη προπόνηση για την εθνική ομάδα. Ένα μεγάλο παιχνίδι την Πέμπτη με την αντίστοιχη εθνική Γαλλίας. Μια ομάδα η οποία είχε φτάσει στο τελικό του προηγούμενου EuroBasket. Είχε πάρει και το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς νιώθετε που αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο αντίπαλο? Αρχικά να πω, όπως λέμε πάντα, ότι είναι τεράστια τιμή να βρισκόμαστε εδώ για την εθνική ομάδα. Κάθε φορά που μας καλεί η εθνική ομάδα, είμαστε εδώ, περήφανοι, να δώσουμε τα πάντα. Είμαστε μέσα στη μέση τη σεζόν, δηλαδή έχει ξεκινήσει τη σεζόν. Υπάρχει αρκετή κούραση, αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί καθόλου, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε εδώ. Η Εθνική Γαλλίας, ξέρουμε όλοι τι ομάδα είναι, ξέρουμε όλοι ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού, σίγουρα και του παγκόσμιου μπάσκετ, όπως είδαμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα είναι τεράστια ευκαιρία για μας να δουλέψουμε αυτές τις μέρες και να παίξουμε με ένα τέτοιο αντίπαλο. Γνωρίζουμε ότι το έργο μας δεν είναι εύκολο, εννοείται. Αλλά εμείς δεν πάει να θέλουμε να παλέψουμε το παιχνίδι με όλες μας τις δυνάμεις. Και ως ένας εκ των αρχηγών της εθνικής ομάδας, τι θα θέλεις να πεις για τον κόσμο που θα έρθει στον αγώνα? Ότι είναι σίγουρα τεράστια ευκαιρία και για τον κόσμο να έρθουν στο γήπεδο να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, όπως κάθε παιχνίδι που παίζουμε στην Κύπρο, που έρχονται και γεμίζουν το γήπεδο, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Θα δουν ένα παιχνίδι, μια ομάδα και τη Γαλλία αλλά και εμάς, που θα δώσουμε τα πάντα για την νίκη. Είναι παιχνίδια που δεν έχουν την τύχη οι Κύπροι φιλάθλοι να παρακολουθούν κάθε μέρα. Οπότε θα τους καλέσω να έρθουν στο γήπεδο, να μας βοηθήσουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι, όπως κάνουμε πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.